Τώρα, θα μείνουμε στο θέμα. Καλησπερίζω τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Ξεκινώ από όσα έγιναν στην Αλβανία και θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Είμαι σίγουρος ότι είδατε τη δήλωση Ράμα ενώπιον του Έλληνα ομολόγου του. Ο κύριος Ράμα είπε: μην πάμε στην εποχή της Τρίας. Αυτά που είπα δεν αφορούν το παρόν. Αυτό εσάς σας κάνει για συγγνώμη ή ότι εντάξει, οι προηγούμενοι ήταν αυτοί που εξαπάτησαν, δεν ήταν ο κύριος Μητσοτάκης? Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να θέσω τα ελληνικά μου σε τέτοια δοκιμασία, ούτως ώστε να το ερμηνεύσω συγγνώμη. Mm-hmm. Απλούστατα, οι προηγούμενοι ήσαν απατεώνες, εσείς δεν είστε. Ναι. Είστε ο καλύτερος Έλληνας πρωθυπουργός. Τώρα βεβαίως, αν οι προηγούμενοι... Άρα η προσβολή για τη χώρα υφίσταται ή καταλαβαίνω κάτι λάθος? Δεν νομίζω πως καταλαβαίνετε κάτι λάθος. Mm-hmm. Αυτό είναι βέβαιο. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ράμα είναι εκείνος ο οποίος έχει ανάγκη την συνένεση της ελληνικής κυβερνήσεως για να επιτύχει σημαντικούς στόχους της εξωτερικής του πολιτικής, όπως η εισδοχή της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως αλίμονο εάν δεν το έκανε. Και πάλι όμως η δήλωσή του ήταν άκομψη. Ναι. Δηλαδή η Ελλάς εισελθούσα εις την Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπάτησε για να το πράξει. Αυτό είναι το βέβαιο. Και βεβαίως, εάν σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των στελεχών της εξαπατησάσης κυβερνήσεως είναι αυτή τη στιγμή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι εξαπατούντες έχουν μεταφερθεί και στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν θα το έλεγα λοιπόν σε καμία περίπτωση, mm-hmm. συγγνώμη, εκφράζω τώρα την ερμηνεία της δηλώσεως Ράμα. Ναι, ναι. Δεν λέω τη δική μου, έτσι. Άρα, κύριε καθηγητά, λέτε ότι ο κύριος Ράμα και η εξωτερική του πολιτική έχει ανάγκη την Ελλάδα. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση που έχει κάπως, όχι με ευθύνη της Ελλάδας ίσως, αλλά έχει κάπως ξεθοριάσει για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια αυτή η υπόσχεση που τους έχουμε δώσει ως Ευρωπαίοι ότι θα πάρουν το δρόμο για την Ευρώπη, μήπως και η Ελλάδα ταυτοχρόνως έχει ανάγκη το Ράμα για την υπογραφή αυτού του περίφημου συνυποσχεντικού για τη Χάγη, ούτως ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί όχι ως δεδικασμένο, αλλά ως τετελεσμένο με το βλέμμα στραμμένο στην Ανατολή και όχι στη Δύση πια? Για να συμβεί κάτι τέτοιο, κύριε Μελιγκόνη, θα πρέπει να διορθώσουμε για πολλωστή φορά, ξέρετε το έχουμε κάνει πολλές φορές από την εκπομπή σας, mm-hmm. την έκφραση θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Δεν θα ρυθμίσουμε τις θαλάσσιες ζώνες. Οποιαδήποτε ρύθμιση θαλασσίων ζωνών εμπεριέχει και την αιγυαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τα εθνικά χωρικά ύδατα. Mm-hmm. Τα εθνικά χωρικά ύδατα είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας και δεν συζητάτε με κανέναν. Με κανέναν. Ένα το κρατούμενο. Την υγρή ξηρά, όπως λένε στη γλώσσα του διεθνούς δικαίου, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ναι. είναι ότι για να προβούμε σε οποιοδήποτε συνυποσχετικό, mm-hmm. πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να έχουμε ορίσει τις ευθείες γραμμές βάσεως της ελληνικής πλευράς, ούτως ώστε να αρχίσει από εκεί να καταμετράται η αποκλειστική οικονομική ζώνη, πράγμα το οποίο δεν έχουμε κάνει. Και δεύτερον, πρέπει επίσης σαφώς να έχουμε προεκτείνει τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, ούτως ώστε να επωφεληθούμε της μεγαλύτερης δυνατής υφαλοκρηπίδος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, δεν άκουσα τίποτε γι' αυτό. Και έχω κάθε λόγο να ανησυχώ. Ναι. Τώρα, σε σχέση με τις ευθείες πια απειλές Τσαβούσογλου για απόβαση, εάν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και με δεδομένο ότι σε αυτή την περίεργη διανομή ρόλων στην Άγκυρα ο Τσαβούσογλου δεν είναι ο πιο ακραίος, εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό εσείς πώς το διαβάζετε, πώς το αποκωδικοποιείτε? Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, έμεινε και ένα τρίτο σημείο από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη και το διάλογο που μας δείξατε στην Αλβανία. Ναι, ο καιρός δεν ευνοούσε τα ελικόπτερα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα οδικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός, και εξ όσων γνωρίζω, μειώντας δημοσιογράφους και ρεπόρτερ όπως εσείς, πρότεινε τη χρήση του οδικού δικτύου ο Πρωθυπουργός, αλλά
εις μη ευήκο αότα. Η αλβανική πλευρά δεν την εδέχθη. Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο. Ο κύριος Τσαβούσογλου για μένα δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά ένα εργαλείο της κυβερνήσεως, της τουρκικής κυβερνήσεως του κυρίου Ερντογάν. Mm-hmm. Και πάντα εκφράζει αυτά τα οποία πρέπει να εκφράσει για να υπηρετήσει την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας και βεβαίως τους σταθερούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτοί εκφράζονται από τη γαλάζια πατρίδα. Η απειλή πολέμου, ναι, η οποία ήταν σαφέστατη ακόμη μια φορά, και ξέρετε κύριε Μελιγκόνη, δεν έχουμε συνηθίσει στον ελληνοτουρκικό διάλογο στην διατύπωση τέτοιων ομών απειλών. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ το τι λέμε, το τι γράφουμε, το τι διαδίδουμε για τις ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρομαι στα πρόσφατα λεχθέντα και γραφέντα εναντίον του στρατηγού Φλόρου, τα οποία θεωρώ απολύτως ατυχή, mm-hmm, και εξαιρετικά επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα. Ναι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Φλόρος έκανε αυτά τα οποία του λένε και τα οποία δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά η δουλειά του αυστηρά, διότι το γεωστρατηγικό αιγαιακό περιβάλλον έχει τα συγκεκριμένα σημεία τροσιμότητος, mm-hmm, τα οποία τα διαπιστώσαμε και στα ίμια το 1996. Εάν συνέβαινε ένα απονενοημένο από πλευράς Τουρκίας και βρίσκοντο κάποια από αυτά τα νησιά κατηλημένα, τι έχετε την εντύπωση ότι θα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση? Ότι φταίει προφανώς ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο, μπας περιπτώσει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να το δεχθεί οποιοδήποτε αξιοπρεπής αρχηγός ενόπλων δυνάμεων. Ο κύριος Φλόρος λοιπόν έκανε τη δουλειά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να τον καταδικάζουμε επειδή έκανε τη δουλειά του. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την επίθεση της Τουρκίας, mm-hmm, κοιτάξτε, εάν σταματήσουμε αυτού του είδους τις κινήσεις, ναι, ανακατεύοντας τις ένοπλες δυνάμεις στην καθημερινή πολιτική αρένα, πράγμα το οποίο είναι άκρος ατυχές και εξαιρετικά άσχημο για την εικόνα που δίδει η αποτρεπτική δύναμη της χώρας στους γείτονες, mm-hmm, τότε φυσικά και οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν θαυμάσια τη δουλειά τους και αν έλθουν νύχτα θα φύγουν και νύχτα. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Μιλγκούνη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις πάλι εδώ με όλες τις ειδήσεις της ημέρας, τη δεύτερη ανάγνωσή τους και φυσικά τις πολιτικές μας συζητήσεις.